Και τώρα είναι η ώρα για να υποδεχτούμε τη δεύτερη μας καλεσμένη. Ένα κορίτσι όλο χαρά. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας απόψε η δημοσιογράφος παρουσιάστρια Γιώτα Δαμιανού. Wow. Τεχνικά και έλα από εδώ. Πίσω. Ναι, αρχικά είμαι χαρούμενη που φτάνω. Γεια σας. Ναι. Θέλω να πω ότι πάντα ήθελα να είμαι μέλος μιας μπάντας. Με παίρνετε μαζί σας? Ναι, ήθελα να τραγουδήσω το «Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη» ή το «Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο». Βέβαια, είδες ότι δεν ξέρω αν ήταν η ενέργεια, το κάρμα, αλλά μέχρι και το μικρόφωνο δεν ήθελε να τραγουδήσεις. Αυτό πάλι. Θα νομίζω. Όχι, πέστε. Θέλω να το δείτε δηλαδή, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τόσες εβδομάδες δεν κατάφερε κανένας να το κάνει αυτό το πράγμα. Να του να φύγει το μικρόφωνο, το κάνω. Βλέπεις ότι μου τυχαίνουν όλα σε μένα και μου λένε το κάνω τέτοιο, επίτηδες. Τι φταίω εγώ, ρε παιδιά. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα μαζί σου. Χρόνια η Ρίτα Σακελαρίου. Όμπα, τι να προγραμματίσεις, παιδί μου, με τη Γιώτα. Όχι, δεν προγραμματίζω. Άμα το προγραμματίσεις, να φύγουν όλα κάτω. Μπορούμε να προγραμματίσουμε όμως την επόμενη συναυλία μας, ε. Okay. Λοιπόν, με τους Jazz Humans θα είναι ελεύθεροι από την άλλη εβδομάδα. Μπορείς να τους πάρεις και να βγείτε. Tour all around the island. Τι γίνεται να λέγεστε όμως Just Humans? Jazz. Α, jazz. Νομίζα jazz. Jazz. Sorry. Γιώτα Δαμιανού, ο Ανδρέας Δημητρόπουλος μας άνοιξε, εσύ ήρθες να μας κλείσεις. Αυτό πάλι. Πού το πας? Μεγάλη επιτυχία είχες κι εσύ. Ήρθαμε να σας ανοίξουμε, ή σας κλείσουμε το μαγαζί, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό? Μεγάλη επιτυχία είχες κι εσύ. Μου το έλεγε ο Κατσικοπόδαρος. Δε στόπε. Παιδιά, ακούω τη Βουργίδου να γελάει. Μέσα στην πρώτη εκπομπή είπε. Συγγνώμη, η Βουργίδου είναι που γελάει. Ναι, η μοναδική. Η Βουργίδου είναι που γελάει. Πού είναι, σ' αγαπώ. Πού είναι, μέσα στο κοντρόλι. Αλλά ακούγεται από τα ακουστικά. Ναι. Γιώτα μου αγαπημένη, για πες μου καταρχάς έτσι. Από πού πηγάζει όλη αυτή η χαρά? Είσαι... Από τη ζωή, ρε Ανδρέα. Είναι στάση ζωής, είναι φιλοσοφία, είναι αποτέλεσμα εμπειριών. Τι είναι? Διότι είναι χαίρεσαι μόνο που κάθεσαι μαζί σου. Είναι και κληρονομικό και η γιαγιά μου έτσι είναι. Ναι. Τώρα εντάξει, περνάει λίγο δύσκολο, δεν είναι τέτοιο, αλλά η γιαγιά μου έτσι. Η γιαγιά μου, ας πούμε, δινόταν καρναβάλι χωρίς να είναι καρναβάλια. Η γιαγιά μου έλεγε πάντα πράγματα. Και ένα από αυτά που έχω κρατήσει είναι ότι μια φορά σε έφερε μένος, δεύτερη δεν έχει. Κοίτα να περνάς καλά. Στην πορεία, όταν ξεκίνησα πρώτα την ηθοποία και μετά τη δημοσιογραφία. Θέλω να σου πω ότι έκανα πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, δεν έκανα ψυχαγωγία. Ήμουνα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έκανα τοπική αυτοδιοίκηση, η πρώτη μου δουλειά. Στην Καλκιδική? Όχι, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Στη πρώτη μου δουλειά ήταν στη Βραδινή. Έκανα ρεπορτάζ εξωτερικό, τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά συνέχισα, ήμουνα πάντα. Έκανα νομαρχιακά. Ήμουν πάρα πολύ. Μετά από ένα περιστατικό, που νομίζω το γνωρίζουν όλοι το περιστατικό, που ήταν ο θάνατος της αδερφής μου, αποφάσισα να κάνω πράξη αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου. Κοίτα να περνάς καλά. Οπότε αποφάσισα να περνάω καλά και αν μπορώ να κάνω και τους άλλους να περνάνε καλά, τότε νομίζω ότι είναι για μένα ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Δηλαδή, όχι ότι δεν μου συμβαίνουν πράγματα και δύσκολα και άσχημα και προσπαθώ πάντα να δω τη θετική πλευρά ή αν μπορώ να τα αντιμετωπίσω με όσο καλύτερο τρόπο γίνεται και μέσα από χιούμορ. Δεν είσαι από αυτούς δηλαδή που αγχώνονται για πράγματα που δεν ελέγχεις, ας πούμε? Όχι ιδιαίτερα. Αυτό βέβαια είναι αρνητικό για κάποιους. Γιατί το να μην αγχώνομαι και για πράγματα, μου λένε καλά, αρέσει Γιώτα, πόσο στον κόσμο σου είσαι. Ενώ δεν είμαι στον κόσμο, απλά δεν θέλω να αγχωθώ. Εν τω μεταξύ, είναι άλλο πράγμα το να είσαι χαρούμενη και άλλο το ευτυχισμένη. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η χαρά και είναι άλλο πράγμα η ευτυχία. Σίγουρα είναι άλλο. Είμαι ευλογημένη γιατί έχω και τα δύο. Είμαι και χαρούμενη και ευτυχισμένη. Πολύ, πολύ, πολύ. Πραγματικά. Γιατί ουσιαστικά, αν κάθεσαι και το φιλοσοφήσεις. Είναι οι στιγμές.
Και αν σε αυτές τις στιγμές, ακόμα και στα δύσκολα, βγάζεις τη χαρά, τη θετική πλευρά, πίστεψε με, θα σου έρθουν και καλά τα πράγματα. Άλλωστε, και η χαρά και η ευτυχία είναι δύο εμπειρίες, δύο συναισθήματα, τα οποία δεν είναι μόνιμα. Διότι διαφορετικά θα είμαστε σε μια νιρβάνα όλοι. Έτσι, σωστό, έτσι ακριβώς. Άλλωστε, αν δεν νιώσει τη θλίψη, πώς θα νιώσει τη χαρά. Γι' αυτό είναι όλα, κάνουν το γύρο. Τι σε κάνει να πλήττεις με κάτι καταρχάς. Δηλαδή, ας πούμε, καμιά φορά λένε η ρουτίνα. Σε κάνει να βαριέσαι κάτι. Να βαριέμαι. Δεν μπορώ τη στασιμότητα. Δηλαδή θέλω να κάνω πράγματα συνέχεια. Θα βαριόμουν αφάνταστα να ήμουν κλεισμένη, ας πούμε, στο σπίτι ή να έπρεπε να κάνω ένα συνεχόμενο μοτίβο. Μα εδώ και να μαγειρεύεις ακόμα. Αυτό είναι επιτυχία. Το ξέρω ότι είναι επιτυχία. Α, είπαμε πως πεις κάτι άλλο. Όχι, παιδί μου, το βλέπω τα πρωινά. Αφού σε... Ναι. Με ξεματιάζει κάπου. Σε ξεματιάζω. Άλλωστε, μια με το λάδι, μια με το. Όπως το λένε, με το άλλο, με το αλάτι Μαλαΐων. Ναι, η Μαλαΐων χρησιμοποιείς, γι' αυτό πιάνει το ξεμάτι. Πού να χρησιμοποιώ, παιδί μου, στο ραδιόφωνο. Πάω στο ραδιόφωνο, κάνω εκπομπή με το λάδι και με το αλάτι. Εμάς πάντως μας στέλνουν πάρα πολλοί μηνύματα και μας λένε, ξέρετε με τι ξεματιάζει ο Γιώργιος, επειδή λέμε συνέχεια. Ούτε το πράγμα που μου βγάλαν το όνομα. Είναι καλύτερα να βγει το μάτι. Να η Βασιλιάδου. Αυτό. Πόσο σημαντικό είναι το χιούμορ στη ζωή σου. Πάρα πολύ. Το Α και το Ω. Δεν το συζητώ. Το Α και το Ω. Δηλαδή, ό,τι και να. Σου λέω είναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πριν χρόνια, όταν πήγα να παντρευτούμε με τον Γιώργο, ξεχάσαμε την κουμπάρα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Την ξεχάσαμε στο ξενοδοχείο. Τι είναι, την ξεχάσατε. Την ξεχάσαμε όλοι. Ξεχάσαμε και είχε και τα Στέφανα και τις Βέρες. Οπότε έφτασε η ώρα 10:30 να παντρευτούμε το βράδυ μέχρι να φέρουν την κουμπάρα, να πάνε στο Μεσολόγγι ξανά να τη φέρουν πίσω. Αυτό. Γελάσαμε τόσο πολύ με όλο αυτό. Μόνο εμείς, ο παπάς όχι, ήθελε να πάει σπίτι. Μόνο εμείς. Αυτή όλη η εφευρετικότητα, η επινοητικότητα στο ήρθε και έδεσε με τα φαγητά εννοώ. Ναι. Εντάξει, εκείνη η ενότητα που κάνεις, ας πούμε, όλοι. Που δεν έχεις αφήσει ρεπερτόριο για ρεπερτόριο. Που δεν... Ωραίο όμως. Ναι, είναι μεγάλο, ανεξάντλητο. Τρώγονται. Θες να με ρωτήσεις αν τρώγονται. Τρώγονται όλα. 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 Ο Ιντρόπος δεν τα τρώει όμως. Νομίζεις. Έχω φωτογραφικό υλικό και βίντεο, τι γίνεται μετά. Όλα τα τρώει. Πώς διαπραγματεύεσαι όλο αυτό το πράγμα, ότι είμαστε σε μια εποχή που όλοι επικρίνουν τους πάντες. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι εστιάζουν στις ζωές των άλλων. Ναι, με νευριάζει πάρα πολύ, Άνδρεα, αυτό. Είναι από τα λίγα πράγματα, θα σου πω. Δύο πράγματα δεν μπορώ εγώ. Την αγένεια και την ειρωνία. Με νευριάζει πάρα πολύ η αγένεια. Το να είσαι αγενής θεωρώ ότι είναι το καταφύγιο του κομπλεξικού η αγένεια. Το να είναι απέναντί σου αγενής κάποιος. Γιατί πολλές φορές λένε δεν είμαι αγενής, είμαι ειλικρινής. Τι λες, δεν είναι πολύ. Νομίζω τα μπερδεύουν κάποια πράγματα. Και δεν μπορώ και την ειρωνία. Αυτό είναι αγένεια. Το να σε επικρίνει, γιατί δεν μπορείς, ειδικά τα social media που έχουν γίνει δικαστές όλοι μέσα στα social media. Με πειράζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αν δεν σ' αρέσει κάτι, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με εμάς, με τη δουλειά μας, απλά δεν το βλέπεις. Δεν χρειάζεται να επικρίνεις τον άλλον. Γιατί όταν θα σε δω μπροστά, θα είναι το ίδιο. Και αυτό είναι η υποκρισία που με πειράζει. Αυτές οι επαγγελματικές σου επιλογές όλα αυτά τα χρόνια, μου θυμίζει, ξέρεις, κάποια. Υπάρχει μια φράση που λέει ότι η λέξη νερό από μόνη της δεν σε βρέχει. Ναι. Για να βραχείς πρέπει να πέσεις στην πισίνα. Να πηδήξεις στην πισίνα. Τέλος πάντων, έτσι λέει μια φράση. Ναι. Εσύ βέβαια μπορείς να πέσεις στην πισίνα και χωρίς να θέλει να το βραχείς. Σίγουρα. Αυτό το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό μακριά από πισίνες. Λοιπόν, γιατί είσαι και επιρρεπής στα ατυχήματα. Πολύ. Αυτό είναι γνωστό. Ένιωσες ποτέ ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή να κολυμπήσεις στα βαθιά που λέμε. Σε θέμα δουλειάς εννοείς. Ναι. Όχι. Να κολυμπήσω στα βαθιά, όχι. Και να σου πω κάτι. Πάντα θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν. Ακόμα και όταν έκανα, σου λέω, τότε που έκανα τοπική αυτοδιοίκηση, που ήμουν στις εφημερίδες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και επίσης μου αρέσει που με αφήνουν την ελευθερία. Δεν με βάζουν σε καλούπια. Μα σε τι καλούπι να μπεις εσύ. Καλά, θα μπορούσα. Πώς θα μπορούσα. Καλά, δεν είναι και μεγάλο. Ένα καλουπάκι τόσο δά θα ήταν. Τόσο δά, να σιγά το καλούπι, σιγά το αυτό που θα δίναν. Ναι, γιατί είσαι και λίγο πετίτ. Μ' αρέσει ο τρόπος που το είπε. Πετίτ. Ή μικρογαμωμένη. Ένα κοσίκ που λαλούει και ο Ιάσονος. Αυτό το πράγμα. Αυτό το γαλλικό του Ιάσονος. Όλα μαζί τα breaking. Υπάρχει μέτρο στην αγάπη. Μια που μπαίνουμε τώρα, στην Δευτέρα, είναι και των ερωτευμένων. Όχι. Όχι, τι μέτρο να υπάρχει. Μπορείς να ελέγξεις την αγάπη, τα συναισθήματά σου αυτά. Υπέροχο συνέστημα, παιδιά, η αγάπη, γιατί δεν υπάρχει μέτρο. Τον εαυτό σου πόσο πολύ τον αγαπάς. Πόσο τον αγαπώ πολύ, όχι τόσο στο να που λέμε γυμνάζεσαι, τρως καλά, όπα αυτά δεν τα κάνω, αλλά πολύ. Θέλω να είμαι εγώ καλά για να είναι καλά και οι υπόλοιποι, τα παιδάκια μου και όλα τα σχετικά. Ναι, γιατί υπάρχει, μια που είπα τα ρητά προηγουμένως, υπάρχει και μια φράση του Oscar Wilde που λέει ότι τον αγαπήσεις τον εαυτό σου
Είναι η αρχή μιας περιπέτειας που κρατάει για μια ολόκληρη ζωή. Δεν είχες γιαγιά να στα λέει. Εμένα η γιαγιά μετά λέει για αυτά. Όχι, η γιαγιά μου δεν. Εμένα πολύ φωτεινός παντογνώστης η γιαγιά. Ναι. Δεν τα. Τα ανακάλυψα στην πορεία μόνος μου εγώ αυτά, μετά, διαβάζοντας. Στην Καλλικηδίκη πώς ήσουν σαν παιδί? Ήρεμο, το πίστεψες? Όχι, δεν ήμουν. Ήμουν πάρα πολύ ζωήρη, όπως πάρα πολύ γεμάτη ενέργεια. Αυτό το κληρονομικό που είπες προηγουμένως ότι εσύ το πήρες από τη γιαγιά σου, το μετάδωσες στα παιδιά σου. Νομίζω ο γιος μου. Η κόρη μου είναι λίγο πιο μαζεμένη. Ο γιος μου είναι έτσι λίγο τρελοκομείο. Είναι πιο. Δηλαδή και ο γιος μου δίνεται. Μπορεί να θέλει να ντυθεί καρναβάλι για να πάει στο σχολείο. Σου λέω, πάει σόι το Βασίλειο. Η γιαγιά μου, θέλω να σας πω ότι μια φορά μας είπε ότι πάω στην Ξάνθη, στη θεία TV Pizza. Και τελικά ήταν στην Disneyland με τη φίλη της την Ανέτα. Ναι, εμείς την ψάχναμε στην Ξάνθη, στη θεία TV Pizza, αλλά ήταν στην Disneyland. Αγαπώ τη γιαγιά, αγαπώ τη γιαγιά πάρα πολύ. Να είναι, και εγώ. Να είναι καλά. Βεβαίως, έχεις πει πάρα πολλές ιστορίες με τη γιαγιά σου. Πάρα πολλές. Στην εκπομπή. Είναι αυτή που με μεγάλωσε κιόλας και είναι ιδιαίτερη αδυναμία που της έχω. Και εντάξει, βεβαίως πολλές φορές σε έχουν ερωτήσει, πολλές φορές έχεις μιλήσει γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι η σχέση με τον Ανδρέα, ναι, τηλεοπτικά τουλάχιστον επαγγελματικά, ήταν καρμική. Ήτανε. Ο Ζαχαρίας ο Φιλιππίδης ήταν αυτός που ουσιαστικά μας ένωσε στο ραδιόφωνο. Με τον Ανδρέα είναι πραγματικά, σου μιλάω, νιώθω αυτό που λένε ότι κάπου σε ξέρω, σαν να έχουμε ξαναβρεθεί μαζί. Mm. Είναι ο αδερφός μου, είναι άνθρωπος της οικογένειάς μου, είναι αυτός που οτιδήποτε όταν θα αγχωθώ, που σπάνια, αλλά όταν αγχώνομαι, θα του μιλήσω και χωρίς να κάνω κάτι, δηλαδή μπορώ να γυρίσω να τον κοιτάξω, ο Ανδρέας ξέρει τι νιώθω εκείνη τη στιγμή και αυτός που βρίσκει την ισορροπία μέσα αυτή την τρέλα μου. Τώρα την ισορροπία πώς να τη βρει, αφού είναι φυρμένος? Ανισορροπία είμαι εγώ που πέφτω συνήθως. Ο Ανδρέας είναι στην ισορροπία. Αυτό το πράγμα πραγματικά όμως, το έχεις καμιά φορά, όχι αναρωτηθεί, αλλά επειδή αυτοί που σε ξέρουμε, ναι, που σε ξέρουμε και χρόνια, ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα όντως, με τα ατυχήματα που πολλές φορές συμβαίνουν και στην εκπομπή, ναι, όταν κινείς κλπ, δεν είναι ότι το κάνεις επίτηδες. Πάντα γινόταν αυτό. Αλλά πάντα γινόταν αυτό. Εδώ, ας πούμε, το έχω πει προηγουμένως, είδες, όταν βρεθήκαμε έξω στο παρασκήνια, σου είπα από απόσταση, γιατί την τελευταία φορά που με πάτησες, ακόμα υποφέρω μετά από 4 μήνες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πώς προέκυψε, ρε παιδί? Όχι πώς προέκυψε, δεν μπορεί να προκύψει. Πώς θα αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα? Άκου, όταν ήμουν γιατί γύρω... ώρες φορές καταντάει επικίνδυνο. Ναι, όταν ήμουν. Εμένα το λες. Ούτε μπορώ να θυμηθώ πόσα ατυχήματα είχα. Θα σου πω ότι ήμουν 16-17 χρονών. Έπεφτα συνέχεια. Η γιαγιά μου είχε κάνει περπατόπιτες, ό,τι υπάρχει από όλο αυτό. Περπατόπιτα. Τι είναι περπατόπιτα? Καλά, είσαι από Θεσσαλονίκη, δεν ξέρεις την περπατόπιτα? Πολύ γνωστή. Περπατόπιτα. Περπατόπιτα δεν ξέρεις. Είναι ένα. Θες και τη συνταγή τώρα? 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 20 γραμμάρια αλάτι. Είσαι καλά τώρα? Και την ευχή. Είναι ένα πράγμα στρόγγυλο που το φτιάχνεις. Δεν ξέρω σε ποιον Άγιο το τάζεις. Κάπου το τάζεις. Και μετά σε περνάει μέσα από αυτό και καλά για να μάθεις να περπατάς. Να μην πέφτεις. Okay. Η γιαγιά μου έκανε πάρα πολλές τέτοιες περπατόπιτες. Δεν έπιασε. Σε κάποια φάση θυμάμαι μου 16-17. Γιατί? Ναι. 16-17 χρονών και έπεσα μέσα κάτι 30 φιλιές. Στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι. Μιλάμε ότι το λουλουδάκι του Μπακτσέ. Ήμουν από πάνω μέχρι κάτω γρατζουνιά. Λέει, μάνα μου, δεν γίνεται, παιδιά, πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα εγκεφαλογράφημα. Κάτι πάει λάθος. Σε πληροφορώ ότι τίποτα δεν πήγαινε λάθος. Ήταν τέλειο. Ναι, τέλειο. Τίποτα δεν πήγαινε λάθος. Είπε ο γιατρός ότι η παιδιά προφανώς είναι πάρα πολύ αφηρημένη και δεν βλέπει εκείνη τη στιγμή, δεν εστιάζει. Οπότε έχω και το χαρτί του γιατρού την εντάξει. Και με χαρτί του γιατρού η Γιώτα Δαμιανού είναι καλά. Αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο OMG Show για να μας κλείσεις. Ναι. Το θα σου κλείσω το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη, δεν παίζει, έτσι. Δεν παίζει, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά. Έχουμε εξίσου καλό τραγούδι από τον Γιώργο Καλοπέδη. Εγώ θέλω ό,τι να... καλύτερο σου εύχομαι. Το ίδιο και εγώ και πριν κλείσουμε. Κλείσουμε κυριολεκτικά. Ναι. Θέλω να πω κάτι. Είσαι εξαιρετικός, είσαι μοναδικός, είσαι ένας άνθρωπος που λες τα πράγματα όπως είναι. Δεν είσαι αγενής που είπα πριν για την ειλικρίνεια. Είσαι ένας πολύ ευγενικός κύριος που αυτό που κάνεις δεν το κάνεις μόνο με αξιοπρέπεια, αλλά το κάνεις για όλους εμάς. Και εμείς, εγώ θα σου πω να ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με έκανες φιλιά. Λοιπόν.